σταθερότητα, εξοργιστικά σταθερή θα πω κατά τη διάρκεια της σεζόν. Οπότε μοιάζει δίκαιο αν υπάρχει τέτοιο πράγμα και στο μπάσκετ και στον αθλητισμό που είστε στο Final Four. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω η περσινή αποτυχία εισαγωγικά που δεν περάσαμε στα playoff μας πείσε πάρα πολύ φέτος, μας πείσμωσε. Δείξαμε χαρακτήρα όλη τη χρονιά. Ήμασταν πολύ σταθεροί, πιο σταθερές ομάδες στη διοργάνωση. Και αυτό τερματίσαμε τρίτη σε ομάδες που έχουν διπλάσια και διπλάσια μπάτζετ από εμάς. Και καταφέραμε και πέραμε το πλεονέκτημα έδρας. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς στη δεύτερο αγώνα εδώ πέρα χάσαμε. Αλλά δεν σκύψαμε το κεφάλι. Κάναμε ανατροπή από το 2-1. Βρήκαμε για 15 πόντους στην Τουρκία στο προηγούμενο match. Είχαμε ψυχραιμία, ήμασταν ενωμένοι, ήμασταν όλοι μαζί. Κάναμε αυτή την ανατροπή και καταφέραμε να είμαστε εδώ σήμερα και να πανηγυρίσουμε μαζί με τον κόσμο. Άλλη μια πρόκληση σε ένα Final Four που είμαστε, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και πολύ χαρούμενοι. Βαγγέλη, είναι το μέταλλο του πρωταθλητή αυτό που σας χαρακτηρίζει και που σας έδωσε και την ανατροπή αλλά και όλη τη σεζόν? Ναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτά τα τελευταία χρόνια στην ομάδα, εδώ τα 7 που είμαι εγώ, 6-7 που είμαι εγώ στην ομάδα, η ομάδα έχει χτίσει ένα μέταλλο και μια ανατροπή νικητή. Ποτέ να μην τα παρατάμε, ποτέ να μην αφήνουμε τη μοίρα μας στους άλλους. Εξαρτώνται όλα από εμάς. Δείξαμε χαρακτήρα. Έχουμε γυρίσει από δυσκολότερες καταστάσεις. Γυρίσαμε από άλλη μία τώρα. Βέβαια, καλό θα να μην φτάνουμε εκεί πέρα να γίνουμε όλοι καρδιακοί. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αθλητισμός. Υπάρχουν και καλές τιμές και κακές τιμές. Πέρσι, π.χ., δεν περάσαμε στα play-off. Αλλά παρόλα αυτά, μείναμε όλοι ενωμένοι. Καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα, που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Φέτος από την αρχή δείξαμε πόσο ενωμένοι ήμασταν και φτάσαμε εδώ πέρα και μακάρι να φτάσουμε ακόμα ψηλότερα. Και τώρα το 2012 σας είχε πει, που εσείς ήταν μάλλον χαλαροί στο τελικό, ακριβώς, ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα ξαναβερθείς στο τελικό. Από τότε βέβαια είναι η τέταρτη φορά, οπότε πώς φαίνεται η διαδρομή? Εντάξει, σίγουρα έκανε λάθος να σου πω την αλήθεια, καλό αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η πρώτη φορά είναι πάντα η πρώτη φορά όπως όλοι ξέρουμε. Αυτό εγώ ακόμη το θυμάμαι, το έχω πει, θα το θυμάμαι για πάντα. Να πούμε και δεν ξέρω ο κόσμος ότι την πρώτη χρονιά μου είχε πει ο Βασίλης ότι εμένα, του Κώστα, του Σλούκα, του Παπα-Νικολάου, ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι τώρα το πρώτο Final Four σε εσάς μπορεί να είναι το τελευταίο, δεν ξέρω αν θα είναι εδώ πέρα, θα ξανάρθει εδώ πέρα μάλλον. Οπότε δώσα τα όλα με την Τζέσικα τότε και κερδίσαμε και το κρατάμε από τότε, αλλά έχουμε πάλι τρεις φορές, μακάρι να έρθουν ακόμη περισσότερες και να καταφέρουμε όλοι μαζί όπως τώρα. Λοιπόν, νιώθεις ότι είναι άλλο ένα βήμα τώρα το τελευταίο το οποίο μπορείτε να το ανεβείτε και αυτό ένα σκαλοπάτι? Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μακριά για εμάς τώρα το Final Four. Να σου πω αλήθεια, όλοι πιστεύω θέλουμε κούραση και σωματική ψυχολογική πάνω απ' όλα, να χαλαρώσουμε λίγο, να γεμίσουμε λίγο μάλλον μπαταρίες. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα play-off της Α1, γιατί νομίζω θα παίξουμε πρώτα έτσι, μη τελικό αν δεν κάνω λάθος. Και έπειτα πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Και όπως έχουμε πει σε κάθε Final Four που πάμε, πάμε και όχι για να συμμετάχουμε, αλλά για να κάνουμε κάτι καλό. Ό,τι καλύτερο μπορούμε, μάλλον.